Τον Ηλιακό, πάμε γρήγορα. Συγγνώμη, γιατί βραδινή, έχουμε βραδινή. Την έκτακτη είδηση. Έχουμε επίθεση με Βαριοπούλε στο Χολαργό στο, και πιο, στο Μοσχάτο για ακόμα μια φορά. Και στο Χολαργό έχουμε κάτι. Είναι εσύ στο Μοσχάτο, έτσι, Ηλία. Καλημέρα. Α, στη ΔΟΗ Χολαργού. Όχι, όχι, καλημέρα, Κώστα. Είμαι στο Χολαργό. Ναι. Είμαι στη ΔΟΗ Χολαργού, εδώ επί τη Ελευθερίου Βενιζέλου, 100 μέτρα στο Χολαργό που βρισκόμαστε. Πραγματοποιήθηκε επίθεση περί τις 3:20 το βράδυ, Κώστα, όταν ομάδα ατόμων προσέγγισε το κτίριο και με Βαριοπούλες επιτέθηκε στην εξωτερική πόρτα του κτιρίου, την οποία και κατέστρεψαν ολοσχερώς. Είναι η ΔΟΗ Χολαργού. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στις 3:20, επαναλαμβάνω. Ομάδα ατόμων προσέγγισε το σημείο με Βαριοπούλες και κατέστρεψε την εξωτερική πόρτα της φορείας, πόρτα η οποία ήταν από παχύ τζάμι. Τώρα γι' αυτό σημειώθηκε στις 3:20. Στις 4:20 είχαμε επίθεση με Μολότοφ στο κέντρο πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών επί της οδού Θεσσαλονίκης, όπως είπες, στο Μοσχάτο. Δεν έχουμε εικόνα για το αν υπάρχουν ζημιές. Εξ όσων γνωρίζω το κτίριο, υπάρχει ένας περιμετρικά μαντρότυχος. Είχαμε και ένα έτερο περιστατικό νωρίτερα, περί τη 1:30 το βράδυ, επί της οδού Καραμαλάκη, στο κέντρο της Αθήνας. Εκδηλώθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε απορριμματοφόρο και υπήρξε επέκταση και σε παρακείμενα σταθμευμένα οχήματα επί της οδού. Μαθαίνουμε για τον αριθμό 11 δηλαδή ακόμα οχήματα υπέστησαν ζημιές. Διενεργεί ανάκριση το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, προκλήθηκε αρχικώς σε απορριμματοφόρο και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα οχήματα τα οποία ήταν παρκαρισμένα. Τρία περιστατικά δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάντως, Ηλία, και η ΔΟΗ Χολαργού, αλλά πολύ περισσότερο το ΚΕΠΙΟ στο Μοσχάτο. Δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται επίθεση. Στο Μοσχάτο είχε δεχθεί και επίθεση με Βαριοπούλες από τα μέλη του Ρουβίκονα πριν από αρκετό καιρό. Και εδώ έχουμε αυτή την εικόνα στην εφορία του Χολαργού. Προφανώς εκεί θα έχουν οι κινήσεις, θα τις έχει πιάσει τις κινήσεις. Ορίστε, μας το δείχνει ο πελατέρ μας, μία από τις κάμερες. Αλλά εντάξει. Αλλά στο ίδιο είναι ζημιά και είναι καταστροφή. Λοιπόν, Ηλία, έχουμε κάτι άλλο ή σε αποδεσμεύουμε για την ώρα? Όχι. Όχι, προς το παρόν τα τρία περιστατικά, τα τρία γεγονότα τα οποία σας προανέφερα. Σε συναντούμε αργότερα.